Για πάμε μια βόλτα από το Μέγκας και τι θα μιλήσουμε, τι θα δούμε. Θα δούμε... Ξέρετε τι γίνεται, παλιά, νεαρότερος, έβλεπα τηλεόραση και όταν έβλεπα τηλεόραση συνήθιζα να χαλαρώνω με εκπομπές μαγειρικής. Μία από αυτές τις εκπομπές και η κυρία συγκεκριμένη θα μιλήσει είναι η Ελένη Ψυχούλη, η οποία ήταν και στο Sky, μαγείρευε, επιστρέφει στην τηλεόραση, οπότε της κάνανε ρεπορτάζ και το θέμα συζήτησης είναι τα παραπανήσια κιλά, γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα διαβάζω σε πολλά site για κάποιες παρουσιάστριες οι οποίες έχουν κάποια παραπανήσια κιλά και έπαθαν πλάκα οι άντρες, έκαναν σοκ, ερωτευμένοι και ένας τέτοιος χαμός. Για πάμε να δούμε τι λέει η Έλεν. Πώς είναι η επιστροφή στην τηλεόραση και στο Studio 4? Καταρχήν βλέπω πάρα πολύ αέρτη και την αγαπώ πολύ. Κατά δεύτερο με την Άντση και το Θανάση ήμασταν, συνεργαζόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Οπότε Έλενε, εμείς θα σε πληρώνουμε. Βολεύτηκε στην ΕΡΤ. Μπορεί να με δεις κάποια στιγμή και εμένα στην ΕΡΤ, έτσι, γιατί όχι. Άμα τα πάω καλά με την κυβέρνηση. Είναι λίγο σαν να βρίσκομαι σπίτι μου, σαν να είμαι λίγο παλιά στο γραφείο, ξέρεις, σε μια τέτοια κατάσταση. Έχετε μια καλή γραμμή σιλουέτα, έχετε κάποιο μυστικό? Μυστικά δεν υπάρχουν, κόπος μόνο, δυστυχώς. Αλλά έχω τρέλα με αυτό το πράγμα, δηλαδή πιστεύω ρε παιδί μου ότι το σώμα μας είναι ένα τεράστιο δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός. Και αν δεν έχουμε το σώμα μας... Τώρα η αλήθεια είναι ότι είσαι αρκετά αδύνατη, έτσι πάντα ήσουν, είναι η δομή του σώματος τέτοιας που είναι το DNA που είναι πολύ αδύνατη, έχει μικρά κόκαλα. Εντάξει, θα μου πεις γούστα είναι, αλλά πάμε τώρα από το ένα άκρο στο άλλο. Πάμε όμως να δούμε τι λέει για τα υπέρβαρα άτομα. Δεν έχουμε τίποτε. Και όλο αυτό που γίνεται τώρα με το body shaming, εγώ λίγο διαφωνώ στο ότι τίνουμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να βάζουμε πρότυπο το υπέρβαρο άτομο, ενώ δεν είναι πρότυπο. Υπάρχουν, δυστυχώς, θέλουμε ή δεν θέλουμε, κάποιοι κανόνες που ορίζουν από την τέχνη, από την ιατρική, από την αισθητική, από τα αρχαία γάλματα μέχρι τώρα. Πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος και αυτό που μας δείχνουν αυτές οι κανόνες και αυτοί οι νόρμες είναι το νους υγιής εν σώματι υγιή. Δηλαδή, ναι, να σεβαστούμε τον καθένα με τις ιδιαιτερότητες του. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, έτσι. Γιατί σου σηκώνεται λίγο τα μαλλιά όταν ακούς. Βλέπεις την παρουσιάστρια με τον μαγιό και τίτλο «Έπαθαν πλάκα όλοι οι άντρες», έτσι, που την είδανε. Όπως είναι, αλλά να μην το κάνουμε και πρότυπο. Δεν μου επιτρέπω να μην γυμναστώ για μια μέρα. Δεν μου επιτρέπω να περάσω ένα όριο κιλών και να μην το μαζέψω να αρχίσω να κάνω δίαιτα. Τώρα έχω φτάσει κι εγώ δύο φορές, έχω φτάσει στο όριο των 15 κιλών πλάς, όπου πήγα και σε διατροφολό. Ξέρω τώρα κάτι, στη συγκεκριμένη κυρία τα 15 κιλά παραπανήσια μπορεί να τις πηγαίνανε, έτσι δεν έχουμε δει φωτογραφία να ξέρουμε. Εγώ να ζητήσω βοήθεια. Είστε μια γυναίκα η οποία θα σας χαρακτηρίζει. Εντάξει, μετά λέει τα δικά της, δεν μας πειράζει. Εγώ ήθελα να σχολιάσω αυτό με τα παραπανήσια κιλά, έτσι που οι παρουσιάστηκες που εμφανίζονται είναι κάπως οκ, okay, θα μου πεις. Γούστα είναι, βρε, γούστα είναι, είναι και ό,τι αρέσει τον καθένα, αλλά ξέρεις τι γίνεται, και οι γιατροί λένε ότι τα παραπανήσια κιλά προκαλούν πρόβλημα, έτσι, υγείας, οπότε πρέπει να το προσέχεις, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς φαγητό είναι, δεν είναι έρωτας να πέσεις με τα μούτρα. Αυτά. Thank you for watching.